Θα αποφύγω στην αρχή τουλάχιστον σχόλια για την αντιπαράθεση που υπάρχει, αλλά στη συνέχεια θα δώσουμε τη δικιά μας οπτική γωνία και άποψη. Το πρώτο ερώτημα είναι αν χρειάζονται αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Όλοι απαντάνε ότι χρειάζονται. Δεν έχω χρόνο να εξηγήσω γιατί, αλλά χρειάζονται. Εξελίσσεται η κοινωνία. Δυστυχώς η κατάσταση που δημιουργείται είναι χειρότερη από προηγούμενη, με ευθύνη όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, και επομένως, με βάση αυτή την πραγματικότητα και τα προβλήματα που βγαίνουν, χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Αναμφισβήτητα, εμείς υποστηρίζουμε την κοινή άσκηση γονικής μέρημνας που πρέπει να έχει σκοπό τις ανάγκες και τους συμφέρον του παιδιού, όχι αποκομμένο όμως και από τους γονείς. Γιατί είπε η Αλέκα Παπαρίγα, δεν θέλω να επαναλάβω. Συμφωνούμε πως υπάρχει υποχρέωση και των δύο γονιών απέναντι στα παιδιά, στους εντός γάμου, στους εκτός ή σε αυτούς που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Ασφαλώς οι αποφάσεις για όλα τα σοβαρά ζητήματα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού. Και βέβαια το παιδί που διαμένει κυρίως στον ένα γονέα θα πρέπει να έχει κατά το δυνατόν ευρύτερη επικοινωνία με τον άλλον. Και κάνω ένα μικρό σχόλιο. Έφυγε και ο κύριος Βαρουφάκης. Τι ωραία είναι. Όταν έχεις 20.000 μισθό το μήνα, μπορείς να εξασφαλίσεις και τα σπίτια δίπλα. Θα έρθει η σειρά σας. Μη χαίρεσαι. Μη χαίρεσαι. Θα έρθει, θα έρθει. Η κοινή ευθύνη λοιπόν των δύο γονέων προϋποθέτει πως οι γονείς είναι διατεθειμένοι να παρακάμψουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν αρμονικά. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολλές άλλες ευχές. Γιατί αυτή είναι μια πολύ ωραία ευχή. Και θα εξηγήσω γιατί. Όμως μπορούμε να αποκόψουμε τα σύνθετα κοινωνικά ζητήματα και ευαίσθητα, όπως είναι αυτό, από τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, από το σύμπλεγμα των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων της καπιταλιστικής κοινωνίας. Εμείς λέμε όχι. Και όποιος το κάνει, κοροϊδεύει τον κόσμο. Σε αυτό το σύστημα ζούμε. Τα άλλα κόμματα δεν βγάζουν κουβέντα μέχρι τώρα. Κανένας δεν είπε τη λέξη καπιταλισμός. Και πώς επιδρούν οι αξίες και μια σειρά πράγματα που καλλιεργεί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να εξετάζεται και παίζει αποφασιστικό ρόλο το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνικής συνείδησης και το επίπεδο στις σχέσεις του ζευγαριού όταν είναι στο γάμο, αλλά και όταν περνάει στο διαζύγιο, ας το πω έτσι απλά. Και ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις της λειτουργίας του ίδιου του συστήματος? Είναι ο ατομισμός, ναι ή όχι? Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει μόνο στην οικονομία ή μόνο στο σχολείο, παραδείγματος χάρη. Ισχύει και επιδρά και στην ίδια τη ζωή των ζευγαριών. Είναι ο εγωκεντρισμός, το δικό μου το συμφέρον. Είναι ο ανταγωνισμός, που είναι και η λέξη κλειδί για όλους σας μέχρι τώρα. Άσχετα τι λέγατε ορισμένοι πριν. Και κύριε Πλεύρη, η προσωπικότητα του παιδιού δεν διαμορφώνεται από την οικογένεια. Διαμορφώνεται και από την οικογένεια, αλλά κυρίως διαμορφώνεται από το κοινωνικό περιβάλλον. Και αν θέλετε, έχετε χίλια παραδείγματα, και αυτό είναι ένα κόλπο. Είναι ένα κόλπο των υπερασπιστών του συστήματος που μεταφέρουν όλες τις ευθύνες πια σε αυτή την οικογένεια. Σε ποια οικογένεια όμως? Είναι η ίδια οικογένεια αυτά που είπα πριν των πλουτοκρατών και η ίδια των εργατικών λαϊκών στρωμάτων? Ίδιες δυνατότητες έχουν οι μεν, ίδιες και ιδέα. Σκληρή ταξική κοινωνία, κοινωνία είναι. Επομένως, εμείς μιλάμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μιλάμε για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και όχι για τους σελέμπριτες και τους μεγιστάνες του χρήματος που προβάλλονται υπερβολικά από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι αγώνες αυτού του λαού που παράγει τον πλούτο είναι θαμμένες. Με επιλογή βέβαια, και τι ξέρουμε πιστάκι,
αυτά τα κανάλια. Είναι άλλο πράγμα να είσαι αντιμέτωπος με την ανεργία, με εργασιακές σχέσεις λάστιχο που όλοι σας έχετε δημιουργήσει. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τώρα που το απογειώνει κυριολεκτικά. Και δεν λέτε κουβέντα γι' αυτό. Με τους μισθούς πείνας, τι λέτε τώρα, μια οικογένεια με 1.000 ευρώ το μήνα, με 2 παιδιά, τι αντιμετωπίζει? Αυτή είναι η πλειοψηφία του λαού. Η πλειοψηφία του λαού δεν έχει ούτε 5, ούτε 10, ούτε 20, ούτε εκατομμύρια για να μπορεί να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους ζητήματα. Γιατί τα προβλήματα των άλλων είναι οι διεκδικήσεις της τάδε από τον τάδε των 5 ή των 10 εκατομμυρίων που γίνεται και ένας χαμός και δημιουργεί και μια virtual reality. Στον ίδιο τον κόσμο ζήσε το μύθος, όπως είναι και τα περισσότερα serial, που κανένας δεν έχει πρόβλημα δουλειάς, δεν έχει πρόβλημα ανεργίας, έχει βίλες με πισίνες και όλη τη μέρα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να ασχολείται με τα προσωπικά του ζητήματα. Να επανέλθουμε λοιπόν. Εμείς για αυτούς ενδιαφερόμαστε. Και σε αυτό το νομοσχέδιο. Για τους άλλους φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν μπορεί να τα πεις όλα. Για τους άλλους μπορούν να τα λύσουν με άλλο τρόπο, αυτούς υπηρετείται άλλωστε. Να έρθουμε στο νομοσχέδιο. Ερώτημα. Μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα σοβαρά, κρίσιμα και ευαίσθητα ζητήματα της γονικής μέρημνας και των παιδιών μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς μέτρα, υποδομές και θεσμούς κρατικούς που θα τα στηρίξουν, ή όπως σε όλα, ακόμα και στην πανδημία, είναι θέματα ατομικής ευθύνης? Γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία και όλη η φιλοσοφία. Εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν αρκεί η νομοθετική παρέμβαση. Διεκδικούμε και καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν το ίδιο, να διεκδικήσουν δηλαδή υποχρέωση του κράτους να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική στήριξη της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Επαναλαμβάνουμε, δωρεάν στήριξη. Γιατί και στη Βρετανία υπάρχουν τέτοια, αλλά πληρώνει στα μαλλιά της κεφαλής σου. Και ποιος σήμερα μπορεί να πληρώνει ψυχολόγους και άλλους από τις εργατικές λαϊκές οικογένειες με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που υπάρχει? Λέμε λοιπόν, πρέπει να υπάρχει στήριξη και κατά τη διάρκεια του γάμου για την ανατροφή του παιδιού. Και μιλάτε για το παιδί και τα δικαιώματά του. Λίγο φιλότιμο θα χρειαζόταν. Ποια δικαιώματα μιλάμε? Για να δούμε. Ποια? Υγεία? Υπάρχει δωρεάν και δημόσια? Όχι. Παιδεία? Υπάρχει δωρεάν και δημόσια, άμα δεν πας φροντιστήριο. Αγγλικά και άλλα. Μπορείς να μάθεις τίποτα? Όχι. Αθλητισμός? Όπου να πάνε γραφτείς πληρώνεις. Πώς λειτουργούν όλα αυτά? Που είναι δικαιώματα του παιδιού σύγχρονα, μπορούν να καλυφθούν. Δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση στην ίδια την οικογένεια. Αιμορραγία, άγχος, όταν δεν υπάρχει δίκτυο κοινωνικής προστασίας των παιδιών. Τολμάτε και μιλάτε τώρα για τα δικαιώματα του παιδιού? Πού θα τα πάει τα παιδιά? Όλοι, έχετε αίσθηση πως ζει ο λαϊκός κόσμος? Ποιος θα πάει να τα πάρει? Ποιος θα πάει και με δεδομένα την κατάσταση που υπάρχει, ειδικά στις μεγάλες πόλεις? Ποιος θα τα κρατήσει? Θα μείνουν μόνα τους παιδιά 6-5 χρονών. Γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς τους με τις δουλειές που έχουν και με την οικονομική ανέχεια που δεν μπορούν να πάνε η γυναίκα για να τα κρατάει. Οι γυναίκες για να τα κρατάει. Ενώ οι άλλοι μπορεί να έχουν και 10 γκουβερνάντες. Από οικονόμα μέχρι δεν ξέρω τι μέσα στο σπίτι. Επομένως, τα δικαιώματα του παιδιού και η εξασφάλιση των σύγχρονων αναγκών, ποια είναι? Μόνο στο διαζύγιο και μετά? Τι έχετε κάνει όλες οι κυβερνήσεις για όλα αυτά τα πράγματα? Τίποτα. Ακολουθείτε τη βαρβαρότητα την καπιταλιστική. Και θα πω και ορισμένα πράγματα παρακάτω. Αυτό αφορά, λέμε εμείς, και τα ζευγάρια που είναι έγκαμα και πολύ περισσότερο, λέω, αυτές οι υποδομές που πρέπει να υπάρχουν, τα διαζευμένα. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Είναι βαθιά ταξική η πολιτική σας. Η κοινωνία, η καπιταλιστική, χωρίζεται σε δύο τάξεις κυρίαρχες. Σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και είναι πάνω από το 60-70% και αυτούς που το κλέβουν. Και επομένως δεν μπορεί να μιλάμε γενικά και αφηρημένα για τα προβλήματα και των διαζυγίων ακόμα. Που είτε αφορούν τα δικαστήρια είτε οτιδήποτε άλλο και θα τα αναλύσω. Εργασιακές σχέσεις. Τι μιλάτε? Πέστε μας απλά.
δύο γονείς, οι οποίοι χωρίζουν. Να πω πρώτα που ζουν μαζί και έχουν τα παιδιά. Με το 10ωρο που φέρνετε και το δρόμο τον ανοίξατε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Και μην μιλάτε. 12ωρο στους γιατρούς. Ναι ή όχι, πριν άρχισε το ΠΑΣΟΚ. 9 μέρες στους σιδηροδρομικούς. Ναι ή όχι. Διαπραγματεύσεις για αύξηση του 8ωρου, τώρα που έχετε εστιάσει τη διαφορά. Τι εμείς λέγαμε με συλλογικές του σωματείου. Και αν το σωματείο είναι εργοδοτικό, τους υποχρεώνει τους εργαζόμενους ή όχι. Πέστε μας λοιπόν πώς ένα ζευγάρι θα μεγαλώσει και αργότερα θα λύσει και τα προβλήματα της συνεπιμέλειας με ένα ωράριο που δεν βρίσκει άκρη. Που το ωράριο, αν θα είναι 10ωρο, δεν το καθορίζει ο εργαζόμενος. Το καθορίζει ο εργοδότης. Γιατί άμα δεν του χρειάζεται, θα του πει φύγει. Αν το χρειάζεται όμως, δεν πάει να πάει να δει τα 2 και 3 παιδιά του. Θα του πει δεν πας πουθενά. Με αυτές τις εργασιακές σχέσεις γίνεται και θα γίνει κόλαση. Και δεν είναι μόνο το νομοσχέδιο, είναι η συνολική πολιτική την οποία αποφεύγουν να θίξουν τα υπόλοιπα κόμματα. Και να κάνω και ένα σχόλιο ακόμα. Κύριος Κότσιρας λείπει. 2 λεπτά κύριε Πρόεδρε. Μίλησε για τα δικαιώματα του παιδιού, τις διεθνείς συμβάσεις κλπ. Εμείς δεν αμφισβητείτε ό,τι θετικό υπάρχει, λέμε να ενσωματωθεί. Αλλά, για πέστε μας κυρίες και κύριοι, τα παιδιά των Παλαιστινίων κοντεύουν 100 τα σκοτωμένα, έχουν δικαιώματα. Δεν βγάζετε κουβέντα. Άχνα, το δικαίωμα της αυτοαμήνας. Αλήθεια, τα παιδιά 5 χρονών σκοτώθηκε χθες γυναίκα, έγκυος, με 2 χρονών παιδί. Αυτή είναι τρομοκράτησα. Απειλεί το Ισραήλ, το φωνιά της περιοχής, την αιχμή του δόρατου στην περιαλισμού, το στρατηγικό σας σύμμαχο, κυρίες και κύριοι, του ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ' όλα. Γιατί εσείς λέγατε ότι είστε αριστεροί και όλων των υπολείπων. Αυτοί δεν έχουν δικαιώματα. Για πέστε μας το δικαίωμα, η εργασία, η ανήλικη, που τη θεσμοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η κυβερνήση σας. Πέστε μας τα παιδιά των 13, των 12, των 9, των 10, στα ορυχεία της Αφρικής, που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και πεθαίνουν. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιος θα κάνει αυτά? Οι πολυεθνικές που εκμεταλλεύονται την παιδική εργασία. Αυτά δεν είναι δικαιώματα των παιδιών? Ποια είναι, μόνο στο διαζύγιο? Για να μην πω και πάρα πολλά και πάρα πολλά άλλα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για να στηριχτούν οι λαϊκές οικογένειες χρειάζεται δημιουργία ενιαίου κρατικού δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχει πρώτον δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, τα επαναλαμβάνω, η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως, πρόληψης, θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικής αγωγής, προγράμματα θεραπείας της οικογένειας, του ζεύγους, για να μπορούν να συνεννοούνται καλύτερα, υπηρεσίες στελεχωμένες με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς κλπ. Που θα παρακολουθούν και τις οικογένειες κατά τη διάρκεια του έγκαμου βίου, αλλά πολύ περισσότερο και θα βοηθούν, δεν θα παρακολουθούν, κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. Και εδώ, με συγχωρείτε, αλλά ποιος κυβέρνησε αυτόν τον τόπο? Γιατί μερικοί βγαίνουν τώρα και ζητάνε κοινωνικές υποδομές. Εσείς δεν ήσασταν? Εσείς του ΠΑΣΟΚ δεν τις κάνατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έκανε τίποτα? Που έφτιαξε νομοπαρασκευαστική και την έθαψε. Γιατί? Σε αυτό το τομέα τουλάχιστον. Πέστε με σε ένα μέτρο, κανένα. Δεν υπήρχε και κοινωνικές υποδομές. Δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων με την ουσιαστική έννοια. Οι δικαστές, και το ξέρετε καλύτερα, όσοι είστε και μάχημοι δικηγόροι, έχουν νομική επάρκεια. Φτάνει αυτή? Όχι. Τι πρέπει να γίνουν, σεμινάρια? Μα δεν λύνονται αυτά. Πρέπει να στελεχωθεί η υπηρεσία αυτή των οικογενειακών δικαστηρίων και με ανάλογους επιστήμονες, ειδικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, τα ξέρετε, να μην τα ξαναλέω, παιδοψυχιάτρους ενταγμένους σε αυτό το δίκτυο και να είναι δημόσια και δωρεάν. Απορρίπτουμε τη διαμεσολάβηση. Είναι πρώτον ιδιωτικοποίηση, δεύτερον κόστος. Όποιος έχει χρήμα μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Και τρίτον, συναλλαγές και βρωμιές κάτω από το τραπέζι που γίνονται. Και αυτή είναι και η εμπειρία. Και από την Αμερική που την έχετε κλπ. Όμως, και αυτά να γίνουν. Φτάνει? Κάτι γνώμες, όχι. Χρειάζεται οικονομική στήριξη, προστατευτικά μέτρα, οικονομικά. Οικονομικά. Στο ζευγάρι,
Έχουμε κάνει προτάσεις που λέμε στήριξη οικονομική χωρίς προϋποθέσεις, επίδομα δηλαδή ανεργίας σε όλους χωρίς προϋποθέσεις, προστασία λαϊκής κατοικίας, ελάφρυνση από χρέη, οικονομική στήριξη των διαζευγμένων γονιών, έχουμε κάνει και τροπολογίες. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο γονιός, έχουμε και άλλες προτάσεις, δεν θέλω να τις επαναλάβω γιατί έχω φάει πάρα πολύ χρόνο, τις έχουν πει με λεπτομέρεια. Σε αυτές τις προτάσεις, γιατί δεν παίρνετε θέση κανένας από τα κόμματα? Απλά γιατί δεν κάνατε τίποτα και δεν συμφωνείτε. Γιατί στον καπιταλισμό αυτό που είναι το αξιακό σας, ας το πω έτσι, είναι το κέρδος. Είναι οι επενδύσεις, τα δισεκατομμύρια που δίνετε όλοι σας σε αυτούς που κάνουν τις επενδύσεις και φυσικά όλα τα υπόλοιπα είναι κόστος. Είναι η φιλοσοφία του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς έχουμε άλλη. Κέντρο είναι ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες ανάγκες και ο πλούτος που παράγεται ανήκει στους παραγωγούς. Και έχει τέτοιες δυνατότητες η κοινωνία σήμερα που μπορεί να αντιμετωπίσει πέρα από τα οικονομικά και άλλα προβλήματα, και τέτοια προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα αλλά και τον τομέα της διαπαιδαγώγησης μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτήν δεν μιλάει κανένας, δεν βλέπετε. Όλα είναι στον τζόγο του κέρδους. Εδώ πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι και πλακώνονται οι πολυεθνικές. Και μετά μας λέτε ποιος θα πουλήσει περισσότερο, κάνουν εκβιασμούς για να μιλήσουμε για την πανδημία. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτά μπορούν και θα λυθούν μόνο στο σοσιαλισμό, τα περισσότερα και σε μια πορεία, γιατί είναι δύσκολο να εξαλείψεις τη διαπαιδαγώγηση μέσα στον καπιταλισμό πολλά χρόνια, και θα τα λύσουμε γιατί παίρνουμε υπόψη και τις θετικές και τις αρνητικές εμπειρίες. Και σε αυτόν τον τομέα, παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, η Σοβιετική Ένωση και οι σοσιαλιστικές χώρες είχαν μεγαλουργήσει. Τώρα θα είναι καλύτερα.